Θυμάμαι το σχολείο, το δημοτικό σχολείο, πετρόχτιστο, όμορφο, με τις καμάρες του, τις κολόνες του. Ήταν ολοήμερη σχολείο, ολοήμερο, πεθήμερο, Σάββατο μισή μέρα και το Σάββατο το απόγευμα θυμάμαι που τρέχαμε όλοι να πάμε στο κατηχητικό. Ήταν πρόκτιστο βεβαίως, το παλιό σχολείο, στον ίδιο δρόμο που είναι και τώρα το σχολείο. Στο σχολείο πηγαίναμε όλοι περπατητοί βεβαίως, από χωματόδρομους μπορώ να πω. Έφτασα το παλιό κτίριο, βασικά ήταν εκείνον, σε εκείνον που φοιτούσαμε. Μετά αρκετά χρόνια που έφυγα, χαλάστηκε και χτιστήκε το καινούριο. Εντάξει, ήταν ένα ωραίο παραδοσιακό κτίριο, αλλά φυσικά δεν ήταν μοντέρνο όπως είναι το σημερινό. Ήταν στον ίδιο χώρο, αλλά το κτίριο, όταν ήμουν εγώ, ήταν ήδη έναν της εποχής της Αγγλοκρατίας, πουρόχτιστο με μεγάλα παράθυρα. Προηγουμένως βεβαίως το σχολείο ήταν δίπλα, που είναι ένα σπίτι, ήταν εκείνο το σχολείο του Δημητριάδη. Καταρχήν, αν πιάσετε την άδεια του χτισήματος του σχολείου, έχει υπογραφή του παππού μου από τη μητέρα μου και θείους μου, δηλαδή είχαν λαμπιδέοι κλπ. Ο παππούς μου από τη μητέρα μου είχε εξουσιοδότηση από τον Αρχιεπίσκοπο να μεταβιβάσει ένα κομμάτι του Δημοτικού εις τον Γιώργο τον Δημητριάδη, τον Μακαρίτη, ο οποίος ήταν πρόεδρος της σχολικής εφορίας ή κάτι τέτοιο, που ανάλαβε να χτίσει το σχολείο. Και χτίστηκε το σχολείο, νομίζω το Παρθεναγωγείο που χτίστηκε τότε. Προηγουμένως είχε χτιστεί το Αρεναγωγείο, διότι δεν ήταν μαζί. Το Αρεναγωγείο χτίστηκε πρώτα. Και μετά που χρόνια χτίστηκε το Παρθεναγωγείο. Άλλον, τι θυμάμαι. Το κυβερνείο παραπάνω, ήταν ο Άγγλος ο κυβερνήτης. Θυμάμαι, έφερναν πρόγευμα για τάπορα παιδιά κάθε πρωί. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έπρεπε να πούμε για τον ύμνο της Βασίλισσας της Αγγλίας. Μετά να ξεκινήσουμε μάθημα. Υποχρεωτικά, όλες δηλαδή. Υποχρεωτικά, ναι. Στεκόμαστε για να πούμε τον ύμνο της Βασίλισσας. Α, το μόνο που θυμάμαι είναι ότι μας έδιδαν και ένα μουρουνέλαιο, ήταν μια καψούλα, την οποία μας έδιδαν για να διατηρούμαστε καλοί, ζωντανοί. Θυμάστε πόσες αίθουσες είχε? Δεν μπορούμε να θυμούμε. Νομίζω ήταν δύο κομμάτια το κτίριο, αλλά ακριβώς δεν θυμούμε πόσες αίθουσες. Θα υπάρχουν ορισμένοι που να θυμούνται πιο παλιά που είμαι. Αλλά είχαμε κήπους, θυμούμε, δουλεύκαμε έξω στον κήπο, κάναμε κήπουργοι κλπ. Ήταν ωραία χρονιά. Θυμούμε ορισμένα πράγματα που με μείναν εντυπωμένα. Ήταν η ημέρα του coronation της Βασίλισσας, που ήρθε ο κυβερνήτης, δηλαδή ήταν ο γείτονας μας, ο κυβερνήτης, και ήταν το πιο κοντινό σχολείο για να έρθει να μας επισκεφθεί την ημέρα που υποτίθεται εορτάζαμε, παρόλο ότι κατά βάθος έτσι νιώθαμε τη Βασίλισσα της Αγγλίας ως Βασίλισσα δική μας, διότι είμαστε μεγαλωμένοι. Παραδόξως, εκατορθώσαν οι δικοί μας, οι εκπαιδευτικοί, να μας διατηρήσουν το ελληνικό πνεύμα. Και θυμούμαι, μιλούσαμε για Βόρειον Ήπειρον, τραγουδούσαμε τραγούδια εθνικά, επί Αγγλοκρατία. Δηλαδή, μιλούμε μέσα στον πόλεμο Λυσεώκα, ίσως λίγο πριν, 54-55-56. Αλλά η φοίτηση ήταν πρωινή και απογευματινή. Πηγαίναμε το πρωί, γυρίσαμε και το απόγευμα έκαναμε μερικά άλλα μαθήματα, μεταξύ των οποίων και σχολικών κήπων. Όπου εφητεύαμε. Ήταν όμορφα στο σχολείο. Παίζαμε βασιλέα, ζευγάρια, είχαμε τις αγαπημένες μας φίλες. Όχι τόσο πολύ με τα αγόρια. Και τις Κυριακές εκκλησιαζόμαστε. Υπήρχε κοινός εκκλησιασμός με το σχολείο. Με το σχολείο.
Ήταν δε η εποχή της ΕΟΚ. Mm. Εμείς οι μικροί ή δίπλα στις γιαγιάδες ή στον εξώστη, οπότε ξαφνικά έβλεπες να φεύγουν τα φυλάδια. Η δασκάλα μου, καμιά, η κυρία Λίκη, μια εξαιρετική δασκάλα. Και ξέρεις, δεν αλλάξαμε κάθε χρόνο δασκάλα. Θυμούμε ότι στα παραπάνω χρόνια τα είχα κάνει με την ίδια δασκάλα, την κυρία Λίκη, η οποία κυρία Λίκη, το σπίτι της ήταν και γίνησε ένα πετρόχτιστο όμορφο παραδοσιακό σπίτι. Ήταν κοντά, που είναι τώρα η Δημοσθένη Σεβέρη, κάπου εκεί, ήταν το σπίτι της. Παίρναμε για να βλέπαμε, να το αναρωστούσε, να οτιδήποτε, είμαστε εκεί. Την αγαπούσαμε πάρα πολύ, πραγματικά ήταν καλή δασκάλα. Για το δημοτικό, εντάξει, εγώ δούλεψα πολλά στο δημοτικό, ήμουν στο σύνδεσμο χωρέα από το χρόνο που μπήκε η πρώτη μου κόρη και αποφύγησε η μεγάλη μου κόρη, η μικρή μου κόρη. Είμαστε μια πολλά πολλά καλή ομάδα και έκαναμε πολύ έργο. Δηλαδή μέχρι σε βαθμό που χτίσαμε και αίθουσα, την αίθουσα που ενώνει τα δύο κτίρια που περνάς τώρα από κάτω, που είναι οι φουντάνες, και την άνθρωση να χτίσαμε την εμείς με δικά μας έξοδα. Σαν μαθητές, υποτίθεται, περιμέναμε τις σχολικές εκδηλώσεις. Ή καμιά φορά τα Χριστούγεννα, μια εκδήλωση, έτσι, όχι όπως τις κάνουν τώρα. Mm-hmm. Και στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς που γίνεται η αποφύτηση, να παραδοθούν οι ελέγχοι των μωρών, να κάνουμε γυμναστικές επιδείξεις, θυμούμε με τα γυμναστικά μας, υποτίθεται. Τούτα ήταν μια χαρούμενη νότα για μας. Κάθε Ιούνιο ήταν τρομερό το τι έγινε του. Δηλαδή ήταν η μεγαλύτερη γιορτή που μπορούσαμε να κάνουμε. Στην αυλή του σχολείου. Mm-hmm. Έγινε το μια ωραία εκδήλωση, γυμναστική, δηλαδή μπορεί να χορέψαμε ένα καλαματιά, να ξέρω εγώ, αλλά είμαστε γυμναστικοί, κανονικές ασκήσεις, δηλαδή τα σκάλα, ναι. Έκανατε και πυραμίδες. Και πυραμίδες και τα πάντα.